Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε σελίδα 8 και το κεφάλαιο Ιώτα. Ιώτα κεφάλαιο, σελίδες 8, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ένα εδάφιο. Και αυτά είναι η γενεαλογία των ιών του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και γεννήθησαν εις αυτούς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Οι ιοί του Ιάφεθ ήσαν Γομέρικ, Μαγόγ, Μαδαΐ και Ιαβάν και Θιβάλ και Μεσέχ και Σιράς. Και οι ιοί του Γομέρ Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και οι ιοί του Ιαβάν Ελισά και Θαρσίς, Κιτίμ και Δοδανίμ. Εκ τούτων εμοιράστησαν ενίσι των εθνών εις τους τόπους αυτών και εκάστου κατά τη γλώσσα αυτού και κατά τα σφυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών. Και ή του Χαμ, Χούς και Μισραήμ και Φούθ και Χανάν. Και ή του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαφθά και Ρααμά και Ρασβεχθά και ή του Ρααμά, Σεβά και Δεθάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Ευρόδ, ούτως άρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Αυτός ήταν ο ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο λέγεται ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών και Ερέχ και Εχάδ και Χαλνέ εν τη γης Ενάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασούρ και οικοδόμησε την Ινεβή και την πόλη Ρεχοβόθ και τη Χαλάχ και τη Ρεσέν μεταξύ της Νινεβή και της Χαλάχ, αυτή είναι η πόλη η μεγάλη. Και ο Μισραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Παστρουσμίμ, Σιμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Χαφθορίμ. Και ο Χανάν γέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού και τον Χεταίων και τον Εβουσαίων και τον Αμοραίων και τον Γεργεσαίων και τον Εβαίων και των Αρουκαίων και των Ασενέων και των Αρβάδιων και των Σαμαραίων και Αμαθαίων. Και μετά τούτο διεσπάρισαν εφιλέ των Χαναναίων και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδόνος, καθώς υπάγει της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς υπάγει της εις Ζόδωμα και Χόμορα και Αδαμά και Σοβοήμ έως Λασά. Ούτε είναι ή του Χαμ κατά τις φυλάς αυτών, κατά τις γλώσσες αυτών, εις τους τόπους αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και στο σήμ τον πατέρα πάντων των ιών του Εβερ, των αδελφών Ιάφεθ, του μεγαλυτέρου, εγεννήθησαν εις αυτών οι ιοί. Οι ιοί του σήμ ήσαν Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και οι ιοί του Αράμ Ους και Ούλ και Χεδέρ και Μάς. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά. Και ο Σαλά εγέννησε τον Εβερ. Και εις τον Εβερ εγεννήθησαν δύο ιοί. Το όνομα του ενός Φαλέχ, διότι εν τες ημέρες αυτού διαμερίστη η γη, και το όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμεθέθ και τον Ιαράχ και τον Αδωράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφύρ και τον Αβιλά και τον Ιαβάβ. Πάντες ούτε ήσαν οι του Ιοκτάν. Και η κατοικία αυτών ήτο από Μισά, καθώς υπάγει τη Σεφαρά, όρος της Ανατολής. Ούτε είναι η του Σιμ κατά τα σφυλάς αυτών, κατά τα γλώσσες αυτών, εις τους τόπους αυτών, κατά τα έθνη αυτών. Αυτή είναι φυλέ των ιών του Νόε, κατά τα γενεάς αυτών εις τα έθνη αυτών, και εκ τούτων διεσπάρισαν τα έθνη επί της γης μετά των κατακλυσμών. Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε εκκίνησαν από τις Ανατολής, έβρουν παιδιάδα εν τη γη Σενάρ και κατόκισαν εκεί. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον, έλθετε, ας κάμουμεν πλήνθος και ας ψήσουμε αυτάς έμπειροι και χρησίμευσεν εις αυτούς, ημέν πλήθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος χρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε, ας οικοδομήσουμε σε αυτούς πόλη και πύργον, του οποίου η κορφή να φτάνει έως του ουρανού. Και σ' αποκτήσουμε εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρόμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβη δε ο Κύριος διεναίδη την πόλη και τον πύργον των οποίων οικοδόμησαν οι των ανθρώπων και είπεν ο Κύριος, «Ιδού εις λαός και πάντες έχουσιν μία γλώσσα και έρχισαν να κάμνωσιν τούτο
Και τώρα δεν θέλει υποδιστείς αυτούς που παν ότι σκοπεύωση, σκοπεύουση να κάμωση. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσα αυτών, για να μην εννοεί ο Ιης του άλλου τη γλώσσα. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν, επί του προσώπου πάσης της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη, δια τούτο ονομάσει το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχεν ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης, και εκείθεν διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε η καταστροφή με τον κατακλυσμό, τότε ο Θεός επισκέφθηκε τον Νόε και τα παιδιά του και είπε προς αυτούς: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε όλη τη γη. Πρώτον, και δεύτερον περιέγραψε ότι θα είναι από την εξουσία σας κάτω τα ζώα, αλλά εξαιτίας του φόβου και του τρόμου που θα έχουν προς εσάς. Πριν την καταστροφή του Νόε, τα ζώα των ανθρώπων, τα ζώα της γης ήταν υπό την εξουσία των ανθρώπων με ειρήνη. Τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα η ειρήνη εξαιτίας του φόβου και του τρόμου που άρχισε από το ζωικό βασίλειο. Και σήμερα ακόμη, ανάμεσα στους ανθρώπους και όχι μόνο, η ειρήνη διατηρείται, υπάρχει, γεννάται, υπάρχει και διατηρείται, και το κύριο μέτρο επιβολής ειρήνης είναι ο φόβος και ο τρόμος. Αυξάνουν σε δύναμη τα έθνη ώστε να φοβάται να πολεμήσει ο ένας τον άλλον. Αυτός ο τρόπος της ειρήνης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ζωικό βασίλειο μετά τον κατακλυσμό, όπου πια μια καινούρια, θα τολμούσα να πω, μορφή ανθρωπότητος εμφανίζεται στη γη. Γιατί η προηγούμενη μορφή ανθρωπότητος ήταν αυτή για την οποία είπε ο Θεός ότι δεν θα παραμείνει πλέον το πνεύμα μου επί της γης, γιατί ο άνθρωπος είναι σάρκα. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, όταν περιγράφει ότι στις τρεις μέρες που απέθανε ο Χριστός και τάφη, πήγε και επισκέφθηκε τις ψυχές των πεθαμένων από την εποχή του Νόε και μετά. Και αλλού γράφει ότι ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος, επισκέφθηκε και τα πνεύματα τα εν τη φυλακή την εποχή πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Μια καινούργια λοιπόν ανθρωπότητα, η οποία δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, είναι μια ανθρωπότητα που κυρίαρχος είναι ο διάβολος, όμως παρόλα αυτά ο Θεός βρίσκει ανθρώπους εκλεκτούς. Βρήκε καταρχάς τον Νόε, σε λίγο θα βρει τον Αβραάμ, μετά θα βρει τον Μωυσή και μετά θα στείλει τον Χριστό. Βρήκε ανθρώπους δια των οποίων μέσα σε μία ανθρωπότητα που πολεμάει ο ένας τον άλλον, που σκοτώνει, που μάχεται, που μισεί, που αγωνίζεται ο ένας εναντίον του άλλου, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει, ο Θεός μας φανερώνει μία μεγάλη αλήθεια, ότι σε αυτές τις καταστάσεις ο δίκαιος μόνο θα ζήσει μόνο εκ της πίστεως αυτού. Και αυτή είναι η μεγάλη εξαίρεση που κάνει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Μεγάλη εξαίρεση. Δηλαδή μέσα σε μια ανθρωπότητα που κυριαρχεί ο νόμος της ζούγκλας και ανάμεσα στα ζώα και ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα. Ο νόμος του φόβου και του τρόμου. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ανθρωπότητα, μέσα σε αυτή τη γη, ο Θεός έδωσε μια όμορφη και ευλογημένη διέξοδο σωτηρίας. Ο δίκαιος θα ζήσει μόνο εκ της πίστεως αυτού. Και βέβαια δίκαιος δεν υπάρχει ούτε ένας, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ούτε ένας δίκαιος δεν υπάρχει μπροστά στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό και ούτε στην οικονομία της αθωότητος πριν τον κατακλυσμό των νόμου μπόρεσε η ανθρωπότητα να παραμείνει στη δικαιοσύνη του Θεού, ούτε στην οικονομία τώρα του Νόε, της δικαιοσύνης του Νόε,
είναι δυνατόν να παραμείνει η ανθρωπότητα στη δικαιοσύνη του Θεού, ούτε αργότερα στην επόμενη οικονομία που είναι η οικονομία της πίστεως με τον Αβραάμ η ανθρωπότητα θα παραμείνει στη δικαιοσύνη του Θεού. Και έτσι ο Θεός αναγκάστηκε να στείλει τον Μωυσή με τον νόμο ώστε να επιβάλλει τάξη δια του νόμου και πάλι δια του φόβου και δια του τρόμου. Και έκανε τους ανθρώπους δούλους του νόμου, που όμως κανένας δεν μπόρεσε έστω και με το φόβο και τον τρόμο του λιθοβολισμού και του θανάτου, της τρομακτικής ποινής στην παράβαση των νόμων, δεν κατάφερε ο Θεός να πειθαρχήσει τον άνθρωπο στο λόγο του και στο θέλημά του. Ώστε η μόνη σωτηρία του ανθρώπου ήταν να στείλει τον λόγο, τον Υιό του το μονογενή, δηλαδή ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να ταπεινώσει τον εαυτό του, να λάβει δούλου μορφή, να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας, να δώσει στους ανθρώπους να εξηγήσει, να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ξέρει παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από πάνω, ο Ιησούς Χριστός, να φανερώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού, την υγιένουσα διδασκαλία, όπου εάν περπατήσει ο άνθρωπος αυτό θα είναι ευλογημένος, και το σημαντικότερο απ' όλα, να θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός πάσα νόσον, πάσα ασθένεια και κάθε πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους που θα δεχτούν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού και θα σώζονται. Το κεφάλαιο 11 ιστορικά προηγείται της Γένεσης, προηγείται του κεφαλαίου 10, γιατί περιγράφει πώς έγινε η διασπορά των ανθρώπων. Και το 11 περιγράφει τι συνέβη, πώς οι άνθρωποι διεσπάρισαν σε όλη τη γη. Είναι ένα σημαντικότατο κεφάλαιο μέσα στο Λόγο του Θεού που φανερώνει ευθύς εξ αρχής την αδικία, την παράβαση, την ανομία, την υπερηφάνεια των ανθρώπων. Μετά τον κατακλυσμό του Νόε, και ενώ αύξαναν οι απόγονοι του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, όλη η γη, όσοι ζούσαν τότε, και μην νομίζετε ότι ήταν εκατομμύρια, χιλιάδες άνθρωποι ήταν, είχαν ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Μια γλώσσα και μια φωνή. Τι σημαίνει μια γλώσσα? Καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον. Και μια φωνή, ένα φθόγκο. Άλλη η φωνή της γάτας, άλλη η φωνή του σκύλου και άλλη η φωνή του ανθρώπου. Όμως επειδή όλοι οι άνθρωποι ήσαν μιας γλώσσας, κατανοητής του ενός από του άλλου, και μιας φωνής, όπου μπορούσε με αυτή τη φωνή να μιλάει τη συγκεκριμένη γλώσσα η ανθρωπότης, όλοι λοιπόν οι άνθρωποι ήταν μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως θα δούμε, γιατί δημιουργεί στον άνθρωπο ενότητα. Όταν ο ένας καταλαβαίνει τη γλώσσα του άλλου και ο ένας ακούει και κατανοεί τη φωνή του άλλου, τότε μπορούν να συμφωνήσουν. Όταν ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος, λέει αλλά δεν καταλαβαίνει, μπορεί να μιλάνε την ίδια γλώσσα αλλά δεν καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος και δεν μπορεί να ακούσει ο ένας τι λέει ο άλλος και να κατανοήσει, εκεί αρχίζει το πρόβλημα της σύγχυσης και της διασποράς. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί καταρχάς είχαν μια φωνή και μια γλώσσα, και ποια ήταν αυτή? Αυτή που τους δίδαξε ο Θεός. Σε αυτή τη γλώσσα και σε αυτή τη φωνή τους μιλούσε ο Θεός. Στους ανθρώπους, μίλαγε στον Αδάμ, μίλαγε στον Νόε. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι πάσα η γη είχε μια γλώσσα και μια φωνή μαζί με το Θεό, τη φωνή του Θεού. Καταλαβαίνονταν. Και ξεκίνησαν από την Ανατολή, όταν τους εξέβαλε από την Εδόμ κατά Ανατολάς,
όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, ξεκίνησαν από την Ανατολή και βρήκαν μία πεδιάδα κατάλληλη να διαμείνουν. Τη γη Σεναάρ είναι αυτή η γη που υπάρχουν πολλά πετρέλαια και πίσα πολύ. Και κατόκισαν εκεί όλοι μαζί. Και είπαν ο ένας προς τον άλλον, καθώς πέρναγαν τα χρόνια και αύξανε η ικανότητα της εκμάθησης του περιβάλλοντος. Γιατί ο άνθρωπος αυτό το χαρακτηριστικό που έχει είναι να διερευνά και να κατανοεί το περιβάλλον. Δεν δημιουργεί περιβάλλον, αλλοιώνει, μεταμορφώνει, δεν δημιουργεί. Δεν μπορεί να δημιουργήσει πέτρα, δεν μπορεί να δημιουργήσει μία λεμονιά, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα φίνικα, μπορεί να βγάλει ποικιλίες, αλλά να δημιουργήσει εξ αρχής δεν μπορεί. Αυτό το κάνει μόνο ο Θεός. Όπως βεβαίως δεν μπορεί να δημιουργήσει άνθρωπο αυτοτελώς, μπορεί όμως με τα μέσα τα οποία επιμορφωνόμενος αντιλαμβάνεται να δημιουργήσει ποικιλίες. Και είναι το μεγάλο θαύμα αυτό, ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει ένα φυτικό κόσμο ο οποίος στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Δηλαδή το λεμόνι είναι παντελώς άχρηστο. Ούτε τα ζώα δεν μπορούν να το φάνε. Μόνο αν σαπίσει τα γουρούνια. Ο άνθρωπος όμως όχι μόνο το χρειάζεται, αλλά χωρίς το λεμόνι παθαίνει και σκορβούτο. Γιατί είναι η κύρια πηγή της βιταμίνης C. Αλλά όχι μόνο το λεμόνι και όλα τα άλλα ζώα. Το στάρι ας πούμε. Χωρίς το στάρι θα μπορούσε να πω ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι λοιπόν άρχισαν να εκπαιδεύονται και να κατανοούν το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Είχαν μάθει να χτίζουν σπίτια, γι' αυτό και κατοικούσαν. Τα ζώα φτιάχνουν φωλιές. Ο άνθρωπος όμως είναι οικοδόμος, κατασκευάζει. Κατασκευάζει σπίτια. Τα σπίτια μέχρι τότε είχε μάθει να τα κατασκευάζει με πέτρες και να συγκολεί, να φέρνει τη μία πέτρα κοντά στην άλλη με λάσπη. Εκεί στη γη Σεναάρ που πήγαν έμαθαν, διεπίστωσαν ότι πολύ πιο εύκολα μπορούν να οικοδομήσουν σπίτια χρησιμοποιώντας πλήθες, χώμα δηλαδή, με στάχια τα οποία έψιναν. Και μάλιστα διεπίστωσαν ότι αντί να κάνουν λάσπη για να κολλάνε τις πλήθρες, υπήρχε έτοιμη η πίσα, όπου με την πίσα έκαναν πολύ στερεές οικοδομές. Και τώρα ακόμη, λένε οι κατασκευαστές, ότι με υλικά, πλήθρες και πίσα ιδιαιτέρως, η κατασκευή είναι ακλόνητη, γρήγορη. Δεν θέλει κολόνες. Θυμάμαι εγώ προσωπικά, απέναντι από το σπίτι μας υπήρχε ένα τριώροφο σπίτι χτισμένο επί τουρκοκρατίας με πλήθρες. Ήταν όλο πλήθινο, χωμάτινο. Και αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες να τον γκρεμίσουν. Δεν γκρεμιζότανε με τίποτα. Με τίποτα δεν γκρεμιζόταν. Φέρανε ειδικά μηχανήματα, χτυπάγανε. Ήμουν μικρός εγώ, πολύ μικρός τότε και έλεγα μα είναι δυνατόν ένα χωμάτινο κατασκεύασμα σπίτι να μην γκρεμίζεται. Γιατί θυμάμαι το παραμύθι με το αρκουδάκι και τους λύκους που φτιάγνανε σπίτια που φυσώντας φεύγανε. Μόνο με πέτρες ήταν το στερεό. Τα γουρουνάκια, τι είπα εγώ, αρκουδάκια, λάθος. Δεν θυμάμαι καλά τα παραμύθια. Δόξα στον Θεό. Το πλήθινο σπίτι είναι φοβερή κατασκευή. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να οικοδομούν με πλήθρες και με πίσα. Είδαν πόσο στερεή κατασκευή ήταν και αποφάσισαν. Εκεί στη μεγάλη αυτή πεδάδα Σεναάρ που υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι κάπου εκεί στο Ιράκ. Τεράστια πεδιάδα, να φτιάξουν πόλη εις σε αυτούς, έτσι αποφάσισαν, να φτιάξουν εις σε αυτούς πόλη, καθένας δηλαδή το σπίτι του, το μέγαρό του θα έλεγα, την κατοίκησή του, και καταλαβαίνετε ότι όπως έχει ο άνθρωπος την
πρόθεση μέσα στην καρδιά του να το φτιάξει όλο και καλύτερο, εφόσον υπήρχαν τα υλικά για την εποχή τότε θα ήταν πάρα πολύ ωραία τα σπίτια τους, αλλά λόγω της στερεότητος της κατασκευής αποφάσισαν να φτιάξουν και πύργο. Και πύργο μάλιστα τόσο ψηλό ώστε να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Η κορφή του να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Εδώ τώρα εκδηλώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος του φυσικού ανθρώπου. Το εσωτερικό του φυσικού ανθρώπου. Εκδηλώνεται πρώτον η φιλαυτία. Να φτιάξω εγώ σπίτι για μένα. Μπαίνει δηλαδή αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, η επιθυμία του για μένα. Ενώ ο Θεός τι θέλει, το για μας. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ξέρετε, αυτή η φιλαυτία του για μένα, το καλύτερο, το περισσότερο, το μεγαλύτερο, και υπάρχει και ο ανταγωνισμός σε σχέση με τον άλλον, δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην ψυχή του ανθρώπου και εξαιτίας αυτού στην πορεία του ανθρώπου. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό που εκδηλώνεται στον εσωτερικό άνθρωπο είναι η φιλαυτία. Να φτιάξουμε εις σε αυτούς πόλην. Το δεύτερον, πύργον που να φτάνει ως τον ουρανό, η ύψωσης. Δηλαδή η φιλοδοξία, όσο μπορώ πιο ψηλά. Και η φιλοδοξία του όσο μπορώ πιο ψηλά είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι λέει, αρκείστε εις τροφάς και εις σκεπάσματα. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό του χριστιανού που προτρέπει ο Θεός είναι ευσέβεια μεταυταρκίας. Και η πρόταση του Χριστού είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, να εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, να περπατάτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μη ζητάτε όλα τα άλλα, γιατί όλα τα άλλα, καθώς ο Θεός ξέρει τις ανάγκες σας, δεν θα σας λείψουν, θα σας τα προσθέτει. Πόσο διαφορετική είναι η πρόταση του Θεού για τη χριστιανική ζωή του ανθρώπου από την πρόταση του κόσμου και της καρδιάς μας για την φυσική σαρκική ζωή του ανθρώπου. Μα εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική. Και βεβαίως ο ένας δρόμος οδηγεί με τα βεβαιότητος στη Βασιλεία των Ουρανών, ο άλλος δρόμος μέσα από ευλογίες, ο άλλος δρόμος οδηγεί με τα βεβαιότητος σε ταλαιπωρίες, σε προβλήματα, εκτός αν ο άνθρωπος εξητήσει τον Ιησού Χριστόν και χρησιμοποιήσει αυτά τα οποία φτιάχνει, τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα του Θεού. Το τρίτον είναι ας αποκτήσομεν εις αυτόν όνομα. Εδώ μπαίνει πια η αλαζονία. Η αλαζονία του βίου. Ονομαστός. Να είμαι ονομαστός. Να με αναγνωρίζουν όλοι. Να είμαι αναγνωρίσιμος. Και το τελευταίο, ενώ ο Κύριος τους είπε να διασπαρείτε σε όλη τη γη, γεμίσατε όλη τη γη, αυτοί είπαν όχι, θα φτιάξουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν αρέσει στον άνθρωπο ο χωρισμός, αλλά θέλουν να αποκτούν δύναμη. Γι' αυτό η μεγάλη αμαρτία του Δαβίδ ποια ήταν, απέστειλε τον στρατηγό του να μετρήσει το στρατό, πόσο μεγάλο στρατό είχε, να δει πόση δύναμη έχει. Άρα λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά προβλήματα που παρουσιάζει η καρδιά του ανθρώπου στο φυσικό άνθρωπο, στο σαρκικό άνθρωπο, είναι πρώτον
η φιλαυτία, φροντίζω για τα εαυτού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανάμεσα σε όλους τους συνδούλους μου, έναν βρήκαν ισόψυχο, τον Τιμόθεο, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν για τα δικά του, αλλά για τα του Χριστού. Δηλαδή, ενδιαφέρουμε γιατί, για το έργο του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, για το θέλημα του Θεού ή για αυτά που θέλει η καρδιά μου. Με λίγα λόγια, ενδιαφέρομαι για αυτά που αρέσουν στο Θεό, που θέλει ο Θεός, που νομίζει ο Θεός ή αυτά που μου αρέσουν εμένα, αυτά που θέλω εγώ και αυτά που νομίζω και γίνομαι φύλαυτος με σοβαρότατες μελλοντικές συνέπειες. Το πρώτο είναι αυτό, είπαμε. Το δεύτερο είναι η ύψωση, η φιλοδοξία. Ματαιοδοξία τη λέει ο Λόγος του Θεού. Καινοδοξία. Δηλαδή ενδιαφέρομαι για την ψεύτικη δόξα την ανθρώπινη. Φοβερό πρόβλημα. Να είμαι ένδοξος. Με μια δόξα μάταιη, ψεύτικη, άθλια, με σοβαρότατες πάλι συνέπειες για το μέλλον. Το τρίτο είναι η αλαζονία, να διακρίνομαι, να είμαι ονομαστός, να φαίνεται η διαφορά μου από όλους τους άλλους. Και το τέταρτον, η απήθεια, η δύναμη της εξουσίας, η δύναμη των πολλών. Ενώ εμάς η δύναμή μας δεν είναι στους πολλούς, η δύναμή μας είναι στο Θεό. Ο Χριστός είναι η δύναμή μας, ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμή μας. Και έτσι ο Θεός που εφορά, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, στον Θεό ανήκει να εφορά επί πάντα στους υιούς του ανθρώπου, δηλαδή στο Θεό που ανήκει να παρατηρεί τη ζωή, την καρδιά, την αρέσκεια, το θέλημα και την γνώμη του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο σαν άτομα αλλά και σαν οικογένεια, γιατί αυτό το μικρόβιο του σαρκικού ανθρώπου, του φρονήματος της σαρκός, μεταφέρεται από τον πατέρα στη γυναίκα, στη μητέρα, από τη μητέρα στη γυναίκα και μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά. Και γίνεται πια το φρόνημα της σάρκας, γίνεται φρόνημα της οικογένειας. Το φρόνημα της σάρκας του πατέρα ή της μητέρας είναι κολλητικό. Μεταφέρεται, αρέσει στον κοσμικό άνθρωπο, αρέσει στον σαρκικό άνθρωπο το φρόνημα της σαρκός. Όμως ο Θεός παρακολουθεί και παρατηρεί και επεμβαίνει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός προτείνει στο λαό του, έλα παιδί μου να σου διδάξω τι είναι ο φόβος του Θεού. Όταν ξέρω ότι ο Θεός με παρακολουθεί, διερευνά, γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μου, γνωρίζει αυτά τα οποία μ' αρέσουν, γνωρίζει αυτά τα οποία θέλω, αυτά τα οποία νομίζω και γνωρίζει τις αποφάσεις μου και τις ενέργειές μου πριν τις ενεργήσω, γνωρίζει δηλαδή τι σκοπεύω να κάνω πριν το κάνω, κατέβηκε, λέει η Γραφή, για να δει την πόλη και των πύργων, των οποίων οι ή των ανθρώπων οικοδομούσαν. Κατέβηκε να δει τι κάνουνε. Γι' αυτό δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού, τον καταλαβαίνει, τον εξητά, του αρέσει να τον ακούει για να τον πράττει. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι η προκοπή σου παρακυρίου, όχι από την ικανότητά σου ή από την ανθρώπινη δύναμή σου, η ικανότητά σου να είναι παρακυρίου, φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και βασικά η πνευματική προκοπή σου. Και όχι μόνο. Κατέβηκε λοιπόν και τι είδε, τι παρατήρησε. Παρατήρησε αυτό που παρατηρεί πάντα. Αυτό που θέλει να κάνει ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να το κάνει. Και τι διεπίστωσε. Κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι νόμος Θεού. Και είπε ο Κύριος, ιδού ένας λαός.
ενωμένοι. Πάντες έχουν μία γλώσσα, καταλαβαίνονται μεταξύ τους. Και άρχισαν να κάνουν τούτο, γι' αυτό και αυτό που αποφάσισαν να κάνουν, δεν μπορεί κανείς να τους εμποδίσει να το κάνουν και ό,τι σκοπεύουν θα το κάνουν. Όταν υπάρχει ομοψυχία, όταν οι άνθρωποι είναι ομόφρονες, όταν οι άνθρωποι είναι μιας γνώμης, μιας γλώσσας, μιας φωνής, μιας ψυχής, ό,τι σκοπεύουν να κάνουν, το πετυχαίνουν. Έστω και αν δεν είναι θέλημα Θεού. Είναι πολύ σημαντική η ενότητα. Βέβαια, εκείνο που ο Θεός προτρέπει ως προς την ενότητα είναι τη δική του ενότητα, που είναι η ενότητα της πίστεως, η ενότητα δηλαδή στο λόγο του Θεού, ενότητα στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο λόγο του Θεού και ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η ενότητα του φρονήματος του ανθρώπου. Όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι αυτού. Εδώ υπάρχει ενότητα, αλλά έξω από το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ενότητα λοιπόν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ενότητα έξω από το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ενότητα μιας ομάδος που έχουν κοινό σκοπό. Είναι παραδείγματος χάρη επαναστάτες, τρομοκράτες. Είναι επιστήμονες με ένα σκοπό, με ένα στόχο. Είναι πολιτική, είναι ποδοσφαιρική ομάδα, είναι οτιδήποτε. Είναι ενότητες που δημιουργούνται από τους ανθρώπους, έξω όμως από το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν βέβαια και η ομόνοια, η ενότητα, όπως λέει η Γραφή, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει, εν ομονία, όχι οι άνθρωποι, οι αδελφοί. Αυτή είναι η ενότητα του Θεού. Γιατί ενώ είσαι αδελφός, είσαι παιδί του Θεού. Να συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί. Εκεί ο Θεός έχει προσδιορισμένη τη δική του ευλογία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ενότητα σαρκικού φρονήματος. Με όλα τα χαρακτηριστικά του σαρκικού φρονήματος σε κάθε έναν από τους ανθρώπους και σε όλους μαζί. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή υπάρχει ενότητα, ένωση, συνένωση ανάμεσα στους ανθρώπους, έξω από το θέλημα του Θεού, εκείνο το οποίο θα συμβεί με τα πάσης βεβαιότητος είναι να φέρει ο Θεός σύγχυση. Δεν τη θέλει αυτή την ενότητα, γιατί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να κάνουν πράγματα που ο Θεός δεν θέλει να γίνονται. Όταν βλέπεις λοιπόν σύγχυση σε μία οικογένεια, είναι γιατί έχει πάρει απόφαση να κάνει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Όλοι, μερικοί ή ένας. Όπου βλέπεις σύγχυση σε σύνολο ανθρώπων, εκεί υπάρχει το χέρι του Θεού από πίσω. Δεν είναι ο διάβολος που φέρνει τη σύγχυση. Είναι ο Θεός που φέρνει τη σύγχυση, γιατί ο διάβολος ξέρει ότι πάσα εκεί αδιαιρεθήσα καθεαυτόν διαλύεται. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι στο χέρι του διαβόλου να φέρει ενότητα εκεί που δεν υπάρχει το θέλημα του Θεού. Είναι στο χέρι του Θεού. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο μυστικό. Είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις η οικογένειά σου να είναι ενωμένη και να μην υπάρχει πιθανότητα να έρθει σύγχυση. Μάθετε όλοι μαζί να εξητάτε το θέλημα του Θεού. Εκεί θα υπάρχει εξάπαντος η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, η ενότητα του Θεού. Θέλεις στο σπίτι σου, στην εκκλησία μας ή σε οποιαδήποτε ένωση,
να υπάρχει σύγχυση και διασπορά. Ζήτα αυτό που θέλεις. Μάθε και τους άλλους να ζητάνε αυτό που θέλεις εσύ ή αυτό που θέλετε όλοι μαζί. Εκεί θα υπάρξει τσακωμός, διάλυσης, σύγχυσης. Είναι νόμοι πνευματικοί απαράβατοι, που είναι πάρα πολύ καλά αν το ξέρουμε. Γιατί αν γνωρίζουμε τους νόμους τους πνευματικούς και ζούμε σύμφωνα με αυτούς και το Θεό ευαρεστούμε και τις εντολές του φυλάττουμε και η ζωή μας είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, που σημαίνει μέσα στη χάρη, το έλεος, την ευλογία, την ευτυχία, την καρποφορία και εν τέλει την δόξα και τον έπαινον του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έστρεψε, είδε και είπε πω, ένας λαός, μία γλώσσα. Ό,τι αρχίσουν να κάνουν και άρχισαν να κάνουν, το βέβαιο είναι ότι θα το τελειώσουν. Κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Εκτός από μένα, εκτός από το Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να καταστρέψει, όχι με το να φέρει κατακλυσμό πάλι, αλλά πολύ απλά. Έλθετε, ας καταβόμεν, να πάμε κοντά στους ανθρώπους, να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, ας καταβόμεν, όχι για να τους ευλογήσουμε τώρα, γιατί ο Θεός μας επισκέπτεται ή προς ευλογία ή προς κατάκριση. Ο Θεός επισκέπτεται, παρακολουθεί και επισκέπτεται. Τι σημαίνει επισκέπτεται? Κάνει ενέργειες, ενεργεί. Και αν υπάρχει ταραχή αλλά εξήτηση του θελήματος του Θεού, εκείνο που φέρνει είναι την ειρήνη. Αν υπάρχει ειρήνη αλλά όχι με εξήτηση του θελήματος του Θεού, εκείνο που φέρνει είναι η σύγχυση. Ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν τη γλώσσα αυτών, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Και αυτό είναι καθημερινή μας εμπειρία στη ζωή μας. Εκεί οφείλονται τα διαζύγια, εκεί οφείλονται οι τσακωμοί, εκεί οφείλονται οι διασπάσεις, εκεί οφείλονται οι μίσοι, τα μίσοι, τα πάθη. Εκεί οφείλονται τα πάντα. Όταν ο ένας λέει μαύρο και ο άλλος λέει άσπρο. Όταν δεν έχει την υπομονή ο ένας να ακούσει τον άλλον και να συμφωνήσουν με τη βοήθεια του Θεού. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτή την κρεβατοκάμαρα, όπως μου είπε ένα ζευγάρι τελευταία που μίλαγα, και η γυναίκα μου ήθελε την άλλη κρεβατοκάμαρα. Το πιο απλό. Τι θα κάνουμε τώρα? Ή εγώ ήθελα να πάμε στους γονείς μου, το ίδιο ζευγάρι, και η κοπέλα ήθελε να πάμε στους γονείς της την Πρωτομαγιά, το Πάσχα. Τι θα κάνουμε τώρα? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο τρόπος του φόβου και του τρόμου, θα πάμε γιατί θα σε σπάσω στο ξύλο, και μη γελάτε, είναι αλήθεια αυτό. Θα πάμε γιατί εγώ το λέω, λέει ο άντρας. Ή αν είναι ισχυρή η γυναίκα, γιατί έχει καλή δουλειά, βγάζει λεφτά, έχει περιουσία, του λέει θα πάμε γιατί τέρμα το χαρτζηλίκι άντρα μου. Φόβος και τρόμος. Η ειρήνη του φόβου και του τρόμου. Αυτά δεν είναι αστεία, αυτά είναι αλήθειες. Αμήν. Αλήθειες είναι αυτά. Ή λοιπόν θα γίνει η ειρήνη του τρόμου, που είναι βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας μέσα στην ανθρωπότητα και όχι μόνο της εποχής μας, ή η ειρήνη του Θεού. Πού θέλεις να πάμε? Εδώ, εσύ τι θες να κάνουμε? Εκεί. Δεν πάμε να προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός? Ή τι ωραία να λέει ο ένας ό,τι θέλεις. Εγώ ήθελα πάντοτε, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, ήθελα πάντοτε και έλεγα βέβαια, τώρα αν τα κατάφερα είναι άλλη ιστορία, δεν σας χαλάω χατήρι. Και όταν μου έλεγε το ένα παιδί θέλω αυτό και τ' άλλο εκείνο, έλεγα βρέστε τα και ό,τι μου πείτε θα σας το κάνω. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η ειρήνη.
Η ειρήνη όχι όμως του φόβου και του τρόμου, η ειρήνη της φωνής του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε μία γλώσσα και μία φωνή πια του Θεού, του θελήματος του Θεού. Και βέβαια αυτό ισχύει και ανάμεσα σε αδέλφια, ιδιαιτέρως και στην Εκκλησία. Γιατί διαλύονται οι εκκλησίες? Γι' αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ζητάνε το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει πιθανότης δύο άνθρωποι να θέλουν να συμφωνήσουν και να μην μπορούν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότης. Γιατί ναι μεν δεν μπορούν, αλλά ο Θεός μπορεί. Μπορεί. Μπορεί ο Θεός. Αν λοιπόν ταπεινωθώ εγώ και πω στην Άννα, Άννα διαφωνούμε, πάμε να προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός, που έτσι κάνουμε. Έτσι κάνουμε, Άννα, είναι εδώ. Δεν είναι. Α, εδώ είναι. Έτσι κάνουμε. Πάντα συμφωνούμε. Μερικές φορές νευριάζω εγώ. Η Άννα δεν νευριάζει ποτέ. Και καλό είναι αυτό. Μετά όμως μου περνάει. Και πηγαίνουμε, προσευχόμαστε και ο Θεός μας φωτίζει τελικά. Βρίσκουμε τη λύση. Δεν γίνεται να ζητήσεις από το Θεό βοήθεια και να μην στη χαρίσει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πιστεύω, φώτισέ μας, δώσε μας τη γνώμη σου, μίλησέ μας με τη γλώσσα σου, με το λόγο σου, μίλησέ μας με τη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου και ο Θεός να μην σου πει αυτό θα κάνετε. Όχι να προσευχηθούμε όπως είχα προσευχηθεί εγώ, Θεέ μου πες της να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Δεν είναι προσευχή αυτή, αυτό είναι ανοησία. Είναι εγωισμός, είναι αλαζονία. Η σωστή προσευχή είναι πες μας και στους δυο τι να κάνουμε. Μίλησέ μας. Το δε χειρότερο είναι να τσακωθούμε. Εγώ να λέω τους και να επιμένω. Το δε χειρότερο, πιο χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Να υποχωρεί ο ένας ευσεβής, ευγενικός, και ο άλλος να γίνεται χειρότερος. Να είναι ταπεινός ο άντρας και να είναι γκρινιάρα η γυναίκα. Και καταστροφή. Ή το αντίθετο. Να είναι ταπεινή η γυναίκα και όσο ταπεινώνεται η γυναίκα τόσο να γίνεται πιο άγριος ο άντρας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας δείχνει αυτά τα ωραία παραδείγματα, για να ζούμε ευτυχισμένοι, αδελφοί. Να ζούμε χαρούμενοι. Να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σωστά. Να μπορούμε να είμαστε τύπος του ποιμνίου, τύπος των παιδιών μας. Και τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε υγιές περιβάλλον. Αλλά και η Εκκλησία να μεγαλώνει σε υγιές περιβάλλον. Σκεφτείτε να υπάρχουν δύο πρεσβύτεροι στην Εκκλησία και να ξέρουν οι άλλοι ότι είναι τσακωμένοι. Άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Τι θα γίνει στην Εκκλησία? Χαμός. Θα μπαίνουν μέσα προσωπικά, θα μπαίνουν μέσα συμφέροντα, θα μπαίνουν μέσα γνώμες, θα μπαίνουν μέσα φιλοσοφίες, θα μπαίνουν και η Εκκλησία χωρίζεται. Αν βρεθεί δε και τρίτος πρεσβύτερος, στα τρία θα χωριστεί. Αν βρεθεί και τέταρτος, στα τέσσερα θα χωριστεί. Τι ωραία είναι να είναι όλοι ένα. Και ποιο είναι το ένα? Θα κάνετε ό,τι σας λέω εγώ και θα δείτε πως τι καλά θα πάμε. Κρέμισμα θα γίνει. Θα κάνουμε ό,τι λέει ο Θεός για να μας ευλογήσει ο Θεός. Και πώς θα γίνει αυτό? Είναι εύκολο. Αρκεί να το ζητήσεις. Και το ζητάς αρκεί να το θέλεις. Λέει, προσευχόσαστε εσείς οι δυο σπίτι σας? Όχι, λέει, το σταματήσαμε. Πώς θα πάει καλά η οικογένειά σας? Προσεύχεσαι με τη γυναίκα σου? Όχι, κάποτε προσευχόμαστε, τώρα δεν προσευχόμαστε. Πώς θα πάει καλά η οικογένειά σου? Εσύ όταν προσεύχεσαι ζητάς διαφορετικά πράγματα από αυτά που ζητάει η γυναίκα σου και θέλεις το σπίτι να πάει καλά, τσακωθείτε, θα χωρίσετε. Θα προσευχόμαστε και δυνατά να ακούει η Άννα τι ζητάω από το Θεό. Θα προσεύχεται η Άννα δυνατά να ακούω εγώ τι ζητάει από το Θεό. Και αν έχουμε κάποια διαφωνία θα τα βρίσκουμε και θα ζητάμε, Κύριε, το θέλημά σου, όχι το εμών, όχι το δικό μας, το δικό σου θέλημα. Δεν είναι δυνατόν τώρα μια οικογένεια να έχει ο ένας να πηγαίνει από εδώ και ο άλλος να πηγαίνει από εκεί και να λέμε ο Θεός είναι μαζί μας. Πώς είναι μαζί μας? Δεν είναι μαζί μας. Και θα φανεί σε λίγο
όταν τα πράγματα θα γίνουν τόσο άσχημα που δεν θα διορθώνονται. Γιατί στην αρχή τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά διορθώσιμα. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτό, διορθώνονται. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν την ευλογία στο σπίτι? Δύο φτάνουν. Μπορεί να είναι μια εικοσαμελής οικογένεια. Δύο φτάνουν. Γιατί αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση, λέει ο Χριστός, στον Πατέρα μου τον ουράνιο, εξάπαντος θα τους απαντήσει. Έχουν πρόβλημα τα παιδιά σου. Πάρε τη γυναίκα σου, μπες μέσα και πες έλα προσευχηθούμε. Έχουν πρόβλημα οι γονείς σου. Πάρε τον αδελφό σου, την αδελφή σου, γονάτισε και πες Κύριε, δεν μπορούμε να ζούμε σε μια οικογένεια που τσακώνονται οι γονείς μας. Δύο άτομα φτάνουν. Και αν ακόμη δεν υπάρχουν και δύο, ένας φτάνει να ενώσει την προσευχή του με τον Χριστό. Δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας που να μπορεί να ζητήσει τη μια γλώσσα και τη μια φωνή. Ας κατέβομεν και ας συγχύσομεν, λέει ο Θεός. Ο διάβολος δεν επεμβαίνει, δεν τον αφήνει ο Θεός. Το φτάνει στα χέρια του Θεού. Ο διάβολος αγωνίζεται με τα βέλη του πεπειρωμένα να χωρίσει τις οικογένειες τις χριστιανικές και να ενώσει τις οικογένειες τις σατανικές. Το ίδιο που κάνει και ο Θεός, αγωνίζεται να ενώσει τις χριστιανικές οικογένειες και για τις σατανικές δεν ασχολείται. Τους φωνάζει μετανοήστε. Όταν λέω σατανικές, μην πάει το μυαλό σας σε σατανιστές, αλλά σε ανθρώπους που δεν ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Ίσως λάθος έκφραση, όχι ίσως, λάθος έκφραση χρησιμοποίησα. Οικογένειες που δεν ενδιαφέρονται για το θέλημα του Θεού. Ας συγχύσομεν, για να μην κατανοεί ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και το αποτέλεσμα, και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος. Δεν διασκορπιστήκανε μόνοι τους. Όταν αρχίσαν να μην καταλαβαίνουν ένας τον άλλον, τους διεσκόρπισε ο Κύριος. Επί προσώπου πάσης της γης, με αποτέλεσμα έπαυσαν να οικοδομούν και την πόλη και τον πύργο. Τέλειωσε. Τέλειωσε η προσπάθεια. Και τι έμεινε από το έργο τους? Μισοτελειωμένο. Τέλειωσε μέχρι εδώ. Το είχαμε κάνει 30 μέτρα ύψος, 50 μέτρα ύψος. Δεν πάει άλλο. Αυτό ήταν. Είχαμε κάνει ωραία σπίτια. Ναι, αλλά αφού τσακώνονται οι γείτονες, τσακώνονται οι οικογένειες, χωρίσαν, όλοι χωρίσανε. Ξέρεις, θα πει να μην καταλαβαίνεις τη γλώσσα του άλλου. Να μην καταλαβαίνεις τη φωνή του άλλου και να μην το πάρουμε, αδερφοί. Τυπικά ο ένας μιλάει αγγλικά και γαλλικά που ισχύει, γιατί μπορούμε και με νοήματα να καταλαβαίνουμε. Εδώ είναι αυτός ο διαχωρισμός. Στην καρδιά, στην ψυχή, εδώ μέσα είναι. Δεν σε θέλω. Δεν θέλω να σε βλέπω. Φύγε. Γιατί? Γιατί είμαι άλλος εγώ και άλλος εσύ. Ξέρετε πώς το λέει αυτό οι άνθρωποι? Ασυμφωνία χαρακτήρων. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και έπαυσαν να οικοδομούν την πόλη. Γι' αυτό το λόγο ονομάστη το όνομα της πόλης αυτής Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση, διότι εκεί συνέχεια ενώ ο Κύριος τη γλώσσα πάσης της γης και από εκεί διεσκόρπισε ο Κύριος αυτούς επί πρόσωπον πάσης της γης. Από τη Σενεάρ πήγανε σε όλα τα μέρη της γης, μαζευτήκανε με ίδιες γλώσσες και όπως διαβάσαμε και στο πέντε εδάφιο, εκ τούτων εμοιράστησαν η νήσι των εθνών εις τους τόπους αυτών, εκάστου κατά τη γλώσσαν αυτού, κατά τα σφυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Έγινε πια ένας απόλυτος διαχωρισμός. Ο Θεός να μας φυλάει. Γίνω το μεγάλο ερώτημα, αδερφοί, που έχω στην καρδιά μου από τότε που πίστεψα, είναι πώς γίνεται οι αναγεννημένες εκκλησίες να διασκορπίζονται. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχω πάρει μερικές φορές απαντήσεις, αλλά την τελική απάντηση από το Θεό δεν την έχω πάρει. Ίσως κάποτε μου τη δώσει. Πώς γίνεται? Άνθρωποι αναγεννημένοι,
να πιστεύουν μόνο στο Λόγο του Θεού, να αγαπάνε τον Χριστό και τάκ, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Να μην μιλάει ο ένας τον άλλον. Βέβαια την ενότητα την ωραία, για να μην το παραλείψω και αυτό, την έφερε ο Θεός την Πεντηκοστή. Όταν έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, που με το Πνεύμα το Άγιο μιλάγανε όλες τις γλώσσες και καθένας καταλάβαινε τη γλώσσα του Πνεύματος του Αγίου, που μιλούσε για τα μεγαλεία του Θεού. Αυτή είναι η ενότητα. Η ενότητα είναι όλοι μας να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού, τη γλώσσα του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τότε θα υπάρχει ενότητα. Ήθε ο Θεός και θα το κάνει τις έσχατες ημέρες, ενώ θα είναι εξήκοντα οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αναρρύθμιτοι οι νεάνιδες, ο Κύριος θα βγάλει μία εκκλησία, αποστολική, νέα αποστολική εκκλησία, την περιστερά του, που μέσα σε αυτή ο Χριστός θα προσθέτει τους σωζωμένους που θα μιλάνε μία γλώσσα, μία φωνή, θα είναι ένας λαός που όλοι μαζί θα αρπαχθούν στον ουρανό. Ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε κάθε ένας από εμάς σαν άτομα και σαν οικογένειες σε αυτή τη νέα εκκλησία. Τη νέα αποστολική εκκλησία που θα φτιάξει ο Χριστός, καθώς είναι γεγραμμένο το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Αμήν.